Αφορμή για την απεργία των εργαζομένων υπήρξε η στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο θέμα των πρωτοκόλων υλοτόμησης 300 στρεμμάτων δασικής έκτασης. Το αρμόδιο Υπουργείο ενώ στις 11 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι από τον έλεγχο των πρωτοκόλων δεν προέκυψαν θέματα νομιμότητας. Σε προχθεσινή επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονία Τράκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης σημειώνει ότι επίκειται η ολοκλήρωση του συνολικού ελέγχου νομιμότητας από τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Αύριο έχουμε 24 απεργία, την οποία την κηρύξαμε, επειδή υπάρχει από τη μεριά της πολιτείας, βλέπουμε από την κυβέρνηση μια αδιαλεξία και έναν εμπισμό απέναντι στη δουλειά μας. Ενώ έχει υποσχεθεί πως ο κύριος Τσιρώνης, ειδικά με το θέμα της άδειας υλοτόμησης, θα εκκληρωθεί το θέμα, παρόλα αυτά βλέπουμε, ενώ τη μία μέρα μας τη δίνει την άδεια και υπάρχει νομιμότητα, την άλλη μέρα μας την ανακαλεί. Γι' αυτό βλέπουμε πως υπάρχει ο δογμός αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Ζητάμε ξεκάθαρα από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μας πει τι γίνεται με την δουλειά μας, με την επένδυση, το οποίο δεν ξέρω, δυστυχώς, και γι' αυτό το λόγο μας κάνει στο δρόμο. Το επόμενο βήμα τους, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, είναι η κάθοδος στην Αθήνα μαζί με τις οικογένειές τους, όπου θα στρατοπεδεύσουν στο Σύνταγμα και δεν θα φύγουν από εκεί εάν δεν πάρουν απαντήσεις, όπως λένε.